Περιμένουμε να εντοπίσουμε τώρα τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να δώσει μία απάντηση. Αύριο θα δώσει απάντηση στο press room τουλάχιστον ο κύριος Οικονόμου. Θέρω τη θεία τους δημοσιογράφους, οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί. Λογικά αύριο θα πρέπει να δώσει πάλι συνέντευξη, δίνει. Και αύριο, λογικά. Ή θα κάνει κανένα tweet στο διαδίκτυο ο κύριος Οικονόμου, για αυτό που ο κύριος Τατσόπουλος, περί επικοινωνίας Πρωθυπουργού με τον συγγραφέα πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και νυν πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας. Για να δούμε. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Βαρεμένο, τον Γιώργο Βαρεμένο, ο οποίος σε μια τηλεοπτική συνύπαρξη με την κυρία Καραμανλή από τη Νέα Δημοκρατία, που κάταγε μια φωτογραφία του Τσίπρα, τη συνάρπαξε τα χέρια. Ναι, διότι ναι, η κυρία Καραμανλή επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, ναι, επειδή την ημέρα της συντριβής του Φάντομ στην Αδραβίδα πήγε σε συναυλία στο Παλάς μαζί με τη Ράνια Σβίγκου και την Πόπη Τσαπανίδου. Για να δω την Τσανακλίδου, μου φαίνεται. Νομίζω. Ναι. Μάλιστα, η κυρία Καραμαλή κρατούσε μία φωτογραφία στα χέρια, την οποία ο Γιώργος Βαρεμένος την άρπαξε από τα χέρια, τη δίπλωσε και την πέταξε μπροστά της. Να το δούμε, παρακαλώ. Να το δούμε. Για πάμε να το δούμε. Το να λέει κανείς ότι είναι επίθεση προς την κυρία Καραμαλή είναι, πώς να το πω, δεν το θεωρώ σοβαρό. Ότι είναι, να λέει κανείς ότι είναι επίθεση. Επιθετική κίνηση απέναντι στην κυρία Καραμαλή δεν ήταν. Το διακρίνησα όσο πιο εμφαντικά μπορούσα. Ναι, πώς θα περιγράφατε εσείς, εάν βλέπατε αυτή τη τηλεοπτική εικόνα? Κοιτάξτε, τηλεοπτική εικόνα πολλές φορές μπορεί να είναι τέτοια που να αλλοιώνει τα πάντα. Έτσι. Για να αλλοιώσει όμως, κύριε Βαρεμένο, αυτή η κίνηση ήταν live. Ακούστε να σας πω, live βεβαίως, είπα εγώ, όχι. Ποια ήταν η κίνηση? Ότι που κράδαινε τη μέρα της κηδείας δυο παλικαριών της πολεμικής αεροπορίας, τη μέρα της κηδείας, ένα χαρτί με το οποίο υπονοούσαν non-paper της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Μητσοτάκη. Αυτό το έκανε εκείνη. Το έκανε εκείνη. Ωραία. Εσείς έπρεπε να πάξετε το χαρτί και να κάνετε αυτή την κίνηση. Ωραία. Όχι, μην μείνετε. Σε αυτό σας το διευκρίνησα. Μία φράση μπορώ να πω. Κύριε Βαρεμένη, ελάτε, κλείνουμε με εσάς. Μία φράση, σας παρακαλώ. Κύριε Καραμαλή, συλληπιτήρια για το θάνατο των δύο φιλών. Αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και στις δύο οικογένειες. Πάλι καλά που κράτησε ενός λεπτού σιγή χθες το Περιστέρι ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, που στην ομιλία του γιατί στο Περιστέρι. Γιατί το λέτε αυτό? Για όνομα του Θεού και της Παναγίας τώρα, έτσι. Γιατί προχθές, για όνομα του Θεού τώρα. Ναι. Όταν ανακοινώθηκε αυτό ο θάνατος του τώρα, πρώτου παρακαλώ, παιδιού, ναι, του πρώτου παιδιού, ο κύριος Τσίπρας χαμογελώντας και συνοδευόμενος από είναι δύο κυρίες, πήγε σε παράσταση στο Παλάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλεήνη υποκρισία του κυρίου Τσίπρα. Μια κουβέντα. Μια κουβέντα. Μια κουβέντα. Κρίνει και συγκρίνει. Ακούστε να το πω. Κύριε Βαρεμένο, για την αθλειότητα. Οι αθλειότητες είναι αυτές που λέτε εσείς. Μια φράση. Αυτή την αθλειότητα. Δείτε του χαμόγελο Κολγκέι. Ακούστε να δείτε εδώ, κοιτάξτε. Μιλάει για το χαμόγελο του Μητσοτάκη τώρα. Σα παρακαλώ τώρα. Κύριε Βαρεμένο, κύριε Βαρεμένο. Αυτό είναι αθλειότητα. Είναι αθλειότητα. Αυτό είναι το πραγματικό του πρόσωπο. Αυτό είναι αθλειότητα. Πάντως δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε σε μια κυρία. Όχι, είναι αθλειότητα να δείχνει και να λέει ότι δεν είμαστε πατριώτες. Αυτό είναι το πρόσωπο. Ότι δεν είμαστε πατριώτες. Δεν κάνουμε όμως χειρονομίες. Αυτό έκανε χειρονομίες απέναντι σε μια γυναίκα πολιτικό. Ότι δεν είμαστε πατριώτες. Ελάτε, κυρία Καραμαλή, να ρίξουμε. Μάλιστα, ο κακός χαμός. Υπάρχει όμως και η δήλωση της κυρίας Καραμαλή, η οποία λέει ότι δέχτηκε σεξιστική επίθεση. Για να την ακούσουμε. Ήταν μια επίθεση από τον κύριο Βαρεμένο. Είναι μια κίνηση απρέπειας σε μια γυναίκα βουλευτή, σε μια συνάδελφο. Εγώ διατύπωσα την άποψή μου πάνω σε ένα θέμα. Άσκησα μια πολιτική κριτική. Είπα λοιπόν ότι ορθά κράτησαν ενός λεπτού σιγή στο Περιστέρι χθες. Όμως προχθές όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος του πρώτου παιδιού, ο κύριος Τσίπρας μαζί με δύο συνοδευόμενος από δύο κυρίες, την Τσαπανίδου και την κυρία Σβίκου, είχαν τη διάθεση, χαμογελαστή, να πάνε στο θέατρο και να παρακολουθήσουν μια παράσταση. Άρα θεωρείτε ότι ήταν μια σεξιστική επίθεση από τον κύριο Βαρεμένο? Προφανώς.
μου αρπάζει το χαρτί μέσα από τα χέρια, το διπλώνει, σοκαρίστηκα. Σοκαρίστηκα. Γιατί δεν περίμενα από τον κύριο Βερεμένο μια τέτοια συμπεριφορά. Άρχισε να μαζεύει το χαρτί και μετά μου το πέταξε πάνω. Και μετά που παρέμβασε των παρουσιαστών, αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη. Σας είπε κάτι όταν βγήκατε εκτός αέρα, μιλήσατε κατηδίαν? Όχι, όχι, γιατί να σας πω την αλήθεια, κράτησα την ψυχραιμία μου, αλλά δεν σας κρύβω ότι ταράχτηκα. Δεν είναι αυτές οι συμπεριφορές να επιτίθεσαι και δει σε μια γυναίκα με τέτοιο τρόπο. Για μένα παράδειγμα, σύρθηκε και να ζητήσει συγγνώμη, την έκανα δεκτή, αλλά ήταν κάτι που δεν περίμενα. Πραγματικά σας μιλώ, ταράχτηκα. Περιμένετε κάτι από τον κύριο Τσίπρα από εδώ και στο εξής? Περιμένετε να καταδικάσει το γεγονός? Μα δεν πρόκειται να καταδικάσει κανένα γεγονός. Μέχρι στιγμής ό,τι έχει γίνει δεν έχει καταδικάσει ποτέ τίποτα. Μάλιστα. Μένουμε εδώ. Απίστευτο. Κάντε το σχολείο. Η κυρία Καραμαλή το να λέει αυτό που πιστεύει, έτσι, η επίθεση ήταν πολύ άσχημη κίνηση του κυρίου Βαρεμένου, έτσι, αλλά από εκεί και πέρα αυτό είναι show. Αντί να κοιτάξουν οι δύο πολιτικοί, που είναι και συνάδελφοι, να μιλήσουν για τα παιδιά αυτά που χάθηκαν, που παίρνουν 3,60. Αντί να απαντήσουν για τους ασθενείς που είναι στα νοσοκομεία, που δεν είναι ασθενείς, που κάτω για να έχουν ένα πιάτο φαγητό, κάνουν επίδειξη με show, με φωτογραφίες, αν πήγε κάποιος σε συναυλία, σε μπουζούκια κτλ. Δεν είναι αυτά πολιτικά επιχειρήματα, έτσι. Μάλιστα. Ναι, καταδικαστέα η κίνηση του κυρίου Βαρεμένου, προφανώς. Πάμε, βεβαίως. Καταδικαστέα από όλο τον κόσμο. Πάμε τώρα γρήγορα.